Στόχος Βανδάλων έγιναν χθες τα ξημερώματα οι μεγαλύτεροι ιερεί ναοί του Βόλου. Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Νικολάου στην καρδιά της πόλης, ο Ιερός Ναός της Ανάληψης του Χριστού και ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρους δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους οι οποίοι πέταξαν μπογιές στις εισόδους και στις προσώψεις τους, ενώ έγραψαν και συνθήματα με πολιτικό αλλά και υβριστικό περιεχόμενο. Στον Άγιο Νικόλαο οι άγνωστοι πέταξαν μαύρη και κόκκινη μπογιά στην πρόσωψη της Εκκλησίας καθώς και στην πλευρά της από την οδό Κλαβάνη, ενώ έγραψαν σύνθημα για το Μακεδονικό στη βάση του καμπανιού, το οποίο αποτελεί μοναδικό αρχιτεκτονικό και ιστορικό μνημείο. Καταστρέφεται ένα μνημείο του πολιτισμού, για μας με ιδιαίτερη πνευματική και θρησκευτική αξία, ένα μνημείο για το οποίο κόπιασαν άνθρωποι, καθώς όλοι μας γνωρίζουμε από την ιστορία του ναού ότι οι πέτρες κουβαλιόντουσαν μία-μία και στυνόντουσαν μία-μία για να σταθεί αυτό το μεγαλούργημα που λέγεται Μητροπολιτικός Καθεδρικός Ναός του Αγίου Νικολάου του Βόλου. Και βλέπουμε αυτό το μνημείο πλέον να καταστρέφεται, όπως επίσης και το καμπαναριό μας, στο οποίο αναγράφτηκαν συνθήματα και το οποίο, όπως ξέρετε και γνωρίζει και ο κάθε τελευταίος πολίτης του Βόλου, είναι έργο του πατέρα του μεγάλου Ιταλού ζωγράφου Τζόρτζιο Δεκίρικο, του Ευαρίστου Δεκίρικο. Ένα δηλαδή από τα αξιολογότερα σημεία της πόλης, ο καθεδρικός ναός και το ρολόι της πόλης, το καμπαναριό του, αρχίζουν να καταστρέφονται. Ο προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου επισημαίνει ότι η στιεκμένη πράξη πέραν της φθοράς που προκάλεσε αποτελεί προσπάθεια να απαξιωθεί ο κοινωνικός ρόλος της Εκκλησίας. Εισπράττουμε αυτή την κίνηση σαν μια απαξίωση προς το όλο κοινωνικό έργο και την όλη κοινωνική παρουσία της Εκκλησίας, της τοπικής, αλλά κυρίως της ενορίας μας. Μια ενορία η οποία σητίζει 220 ανθρώπους καθημερινώς, που συμπαρίσταται σε όλες τις φυλακές εντός και εκτός Μαγνησίας και τολμώ να πω και εκτός Ελλάδος, με ένα πλούσιο έργο, με οικονομικές βοήθειες σε ανθρώπους εμπεριστάτους που δυσπραγούν εξαιτίας της κρίσης. Είναι μια ενορία με μαρτυρία μέσα στην κοινωνία και αποδεκτή και ιστορικά επιβεβαιωμένη και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εισπράττουμε αυτή την απαξίωση από κάποια μερίδα ανθρώπων τους οποίους αγαπούμε και συμπαθούμε και προσευχόμαστε ο Θεός να τους φωτίσει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούν σοβαρά για ποιο λόγο στρέφονται ενάντια σε ό,τι έχει απομείνει όρθιο για να στηρίζει αυτόν τον κόσμο σήμερα. Στον Ιερό Ναό Αναλήψεως οι άγνωστοι πέταξαν πράσινη και κόκκινη μπογιά στην είσοδο της Εκκλησίας, καταστρέφοντας την αγιογραφία που αναπαριστά την ανάληψη του Κυρίου, ενώ από την πλευρά της Εκκλησίας στην οδό Δημάρχου Γεωργιάδου πέταξαν μπογιές και έγραψαν υβριστικό σύνθημα. Στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως πέταξαν μαύρη και κόκκινη μπογιά, ενώ έγραψαν σύνθημα που συνδέει την Ορθοδοξία με το φασισμό. Το σύνθημα σβήστηκε και σήμερα βρισκόταν σε εξέλιξη από το πρωί εργασίες για τον καθαρισμό των μαρμάρων από τις μπογιές. Η κίνηση αυτή έχει αυτό το διτό σκοπό, πρώτον να χρηστεύσει στην ουσία και να υποβιβάσει την αξία των μνημείων της πόλης μας, που είναι και κέντρα αναφοράς για τόσο κόσμο εντός και εκτός του Βόλου, και ταυτόχρονα να απαξιώσει την κοινωνική παρουσία και προσπάθεια των ενωριών και της τοπικής μας εκκλησίας. Διότι ουσιαστικά αυτό που γίνεται στρέφεται στην παρουσία του κλήρου, που ιδιαίτερα στις μέρες μας είναι, αν μη τι άλλο, επιβεβλημένη και ιδιαίτερα πατρική. Το λέω με πολύ θλίψη και πόνο και φυσικά βέβαια δεν επιθυμούμε ούτε να τιμωρηθεί, ούτε να εκδιωχθεί, ούτε να κυνηγηθεί κανένας.